Konkurrenz oder sind nicht eine Ergänzung oder sonst was zu dieser Initiative. Wir sind entstanden als Gruppe von gewerkschaftlich kritischen, aktiven Leuten, die auch versuchen, in die Gewerkschaften und in die Betriebe hineinzuwirken. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικά σε κάποια από αυτά τα υπάρχοντα, σε αυτές τις υπάρχουσες κινήσεις και ούτε ερχόμαστε ως συμπλήρωμα αυτών. Προκύψαμε ως μια συνάντηση ανθρώπων οι οποίοι είναι κριτικά ενεργοί εντός των συνδικάτων τους και προσπαθούν να αλλάξουν και κάποιες πολιτικές στα δικά τους συνδικάτα. Ένα από τα ανσατσπούντε, da gibt es sehr wenig, die in diese Richtung in Deutschland arbeiten im Moment. Die zweite Schwerpunkt ist in Initiativen, in Mieterkämpfen, die sich gegen Verdrängung, Zwangsräumung und so weiter wehren, dass wir auch das ein bisschen zusammenbringen. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο εκκίνησης που σε αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχουν, δεν γίνεται πολλή δουλειά στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και το δεύτερο ήταν ότι ήρθαν μαζί και προσπαθούν να συνενώσουν και να συνεργαστούν και με κινήματα που είναι εναντίον των εξώσεων και του σπασίματος καταλήψεων και... Vieles läuft wahrscheinlich wie in Griechenland auch unkoordiniert nebeneinander her, was an Solidaritätsstrukturen besteht. Σίγουρα, όπως και στην Ελλάδα, πολλά τρέχουν ταυτόχρονα και ασυντόμιστα το ένα δίπλα στο άλλο, δομές και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Wir wollen deshalb im November noch mal gucken, wie man das besser zusammen koordinieren kann und wie man das besser untereinander abstimmen kann. Γι' αυτό το Νοέμβριο θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να ξαναδούμε και να σκεφτούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους πώς αυτό μπορείς καλύτερα να φέρεις αυτές τις κινήσεις κοντά και να τις συντονίσουμε. Ich finde es gut, wenn sehr viele, möglichst viele Initiativen der Solidarität auf internationaler Ebene entstehen. Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο. Aber was für uns wichtig ist, als wir heute bei der Basisgewerkschaft der Metroarbeiter waren. Αλλά κάτι που για μας ήταν σημαντικό όταν, για παράδειγμα, σήμερα επισκεφτήκαμε τους εργαζόμενους του Μετρό, το Συνδικάτο των Εργαζομένων του Μετρό. Das letzte Mal war auch ein Kollege der Berliner S-Bahn dabei. Wir haben festgestellt, wie ähnlich die Probleme in diesen Bereichen sind, mit Privatisierung, mit Ausgliederung und so weiter und so fort. Καταφέραμε να δούμε, είδαμε πόσο κοινά είναι τα προβλήματα με τις ιδιωτικοποιήσεις και με όλη τη διαδικασία που γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά τα μέσα σταθερής τροχιάς, με το αντίστοιχο που γίνεται στη Γερμανία, γιατί έχουμε και έναν συνάδελφο που δουλεύει εκεί στην ΕΣΠΑΝ, είναι κάτι σαν το αντίστοιχο προαστιακό, ας πούμε. Wir halten es für wichtig, gerade auf dieser ganz konkreten Ebene auch Kontakte herzustellen, aufzubauen und zu gucken, ob es da zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen kann, auch von Beschäftigten in ihrer Arbeitssituation und in den Angriffen. Οπότε θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύουμε και σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα πεδία και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συντονισμός και κοινή δράση εργαζομένων στα δικά τους αντικείμενα, σε ένα οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των χωρών μεν, αλλά σε κοινά αντικείμενα εργαζομένων. Ich wollte noch zu einer zweiten Sache was bemerken, zu der Frage Solidarität oder Hilfe sozusagen, dass Solidarität sich nicht darauf beschränken kann, Gelder zu sammeln und irgendwas runterzuschicken oder Gelder zu überreichen oder so eine Sache. Και θα ήθελα να πει και κάτι ακόμα πάνω στο θέμα αλληλεγγύη και βοήθεια, δηλαδή ότι δεν γίνεται η αλληλεγγύη να σταματάει στο ότι συγκεντρώνουμε δωρεές ή στέλνουμε υλικό ή στέλνουμε χρήματα. Wir wissen natürlich, dass der beste Beitrag, den wir in Deutschland leisten könnten an internationaler Solidarität, wäre, wenn die deutschen Beschäftigten die eigene Regierung und die eigene Klasse stärker bekämpfen. Das würde wirklich einen Effekt haben und würde wirklich den Betroffenen in den südeuropäischen Ländern mehr helfen, als wenn wir hier durch die Gegend reisen. Das ist uns klar. Ξέρουμε βέβαια και μας είναι σαφές ότι θα ήταν... Ναι, ναι. Ξέρουμε βέβαια και μας είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης και πολύ πιο αποτελεσματικό για τους λαούς του Νότου από το να ερχόμαστε και να ταξιδεύουμε εδώ πέρα και να κάνουμε εδώ, ας πούμε, το κομμάτι μας, να το πούμε και έτσι. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να αλλάξουμε
την πραγματικότητα στην Γερμανία ως εργαζόμενοι και να αλλάξουμε την πολιτική της δικής μας κυβέρνησης και της δικής μας άρχουσας τάξης. Nee, ich würde das gerne ergänzen. Ja, aber er war noch nicht. Mit der transnationalen. Andi, warst du fertig? Kann ich nachher noch sagen. Ja. Ja, na, ich wollte zu dieser transnationalen Solidarität sagen. Ich finde das Wichtigste, und das ist das, was wir auch momentan leisten können, ist allein schon die Sprachbarriere zu überwinden, indem wir Texte übersetzen oder. Das ist ja die Grundlage, dass eine gemeinsame Verständigung da ist. Und das funktioniert dadurch, dass in unserem Bündnis halt Deutsche und Griechen also in Deutschland zusammenarbeiten. Μια πολύ σημαντική παράμετρος για εκείνον είναι και το να υπερβούμε τα γλωσσικά φράγματα, τους γλωσσικούς φραγμούς που υψώνονται και γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι μεταφράζονται κείμενα από εδώ πέρα. Υπάρχει δηλαδή μια άμεση πληροφόρηση γιατί και στην δική τους οργάνωση, στο δικό τους σύλλογο με αυτόν, συμμετέχουν τόσο Γερμανοί όσο και Έλληνες.